Φιλοξένησε επί χρόνια αθλητέ και αθλούμενου πλέον όμω αποτελεί παρελθόν για την πόλη. Το παλιό δημοτικό κολυμβητήριο τη Αλεξανδρούπολη κατεδαφίζεται όπω είχε αποφασίσει η διοίκηση του Βαγγέλη Λαμπάκη. Οι εργασίε ξεκίνησαν και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε διάστημα περίπου ενό μήνα. Έχει ετοιμαστεί ο χώρο προκειμένου να κατεγίνει η κατεδάφιση ε, του παλιού κολυμβητήριου. Ένα χρόνιο πρόβλημα που του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ε, ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουν οι εργασίες και από Δευτέρα μάλιστα αρχίσει η αποψήλωσή του. Ο χώρος όπως έχετε δει έχει περιφραχθεί, θα εφόσον κατεδαφιστεί το παλιό κολυβητήριο, αυτά που θα μείνουν σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι οι κερκίδες και ο χώρος μέσα της πισίνες, όπου αυτά θα διασφαλιστούν μέχρι να έρθει η ώρα για να γίνει η αξιοποίηση του χώρου. Τις τελευταίες μέρες ο Ρεγολάβος εγκαταστάθηκε στο κτίσμα και περιέφραξε το κολυμβητήριο. Παράλληλα άρχισαν να καταφθάνουν τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην κατεδάφιση. Όταν έγινε το καινούριο κολυμβητήριο και ξεκίνησε η λειτουργία του και σταμάτησε από εδώ το παλιό κολυμβητήριο, να λειτουργεί, έκτοτε δεν έγινε καμία απολύτω παρέμβαση παρά μόνο σκεπτικό του τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Παρ' όλα αυτά δεν έγινε τίποτα. Ε, το πρώτο πράγμα που έπρεπε να γίνει είναι στην παρούσα κατάσταση είναι να κατεβεί ο σιδερένιος ιστός και όλο αυτό το κολυμπητήριο έτσι στην κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή και αφού καθαρίσει ο χώρος και μείνουν οι εγκαταστάσει αυτέ οι οποίε είναι σταθερέ και προβλέπεται να μείνουν. Έκτοτε, επειδή υπάρχουν πάρα πολλέ προτάσει για την αξιοποίηση του χώρου, προ όφελο τη τοπική κοινωνία θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Επειδή θέλουμε να κάνουμε μια σοβαρή μελέτη για τον συγκεκριμένο χώρο, πώ μπορεί να αξιοποιηθεί γενικότερα στο χώρο τον οποίο φιλοξενεί δίπλα τι υπόλοιπε αθλητικέ εγκαταστάσει, τόσο στο κλειστό όσο και στο ανοιχτό, ε, γενικότερα εδώ η περιοχή. Οπότε θα τι αξιο... αξιολογήσουμε και κατόπιν θα πάρουμε τι αποφάσει. Το έργο προβλέπει την απομάκρυνση των κτηριακών εγκαταστάσεων αλλά τη διατήρηση των κερκίδων και των πισινών. Η διοίκηση Λαμπάκη είχε καταλήξει σε αυτή την απόφαση καθώς προμελέτη που είχε διενεργηθεί είχε δείξει ότι η ανακατασκευή του θα ήταν περισσότερο δαπανηρή από ό,τι η κατεδάφιση. Α τελειώσει πρώτα με το καλό η όλη διαδικασία χωρί προβλήματα η οποία προβλέπεται για ένα μήνα και κατόπιν θα είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε. Στη θέση του, σύμφωνα με τον σχεδιασμό τη προηγούμενη Δημοτική Αρχή, θα κατασκευάζονταν γήπεδα τέννη. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Βουρδόλη, επιτροπή που θα συσταθεί το επόμενο διάστημα πρόκειται να καταθέσει προτάσει για την αξιοποίηση του χώρου. Σε ένα μήνα, από έχουμε χωρί προβλήματα και αν δεν μα κάνει κάποιε καθυστερήσει ο καιρό, νομίζω σε ένα μήνα θα είναι καθαρό ο χώρο έτοιμο από εκεί και πέρα για την οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη.